Μπερδευόμαστε. Κάνει σιώπη Ελένη, κοίτα. Ναι. Σιώπη Ελένη, πρόεδρος του Συλλόγου των Εργαζομένων του Νοσοκομείου του Παπα-Νικολάου. Έκλεισε η σημερινή εφημερία με 39 εισαγωγές. Έχουμε 150 ασθενείς σε απλές κλίνες COVID και στις κλίνες ΜΕΘ έχουμε 6 κενές κλίνες. Στις 45 που έχουμε διαθέσει. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτές οι κλίνες βρίσκονται και σε άλλες κλινικές που έχουν κλείσει για να εξυπηρετήσουν τα περιστατικά COVID. Το προσωπικό είναι επαρκές. Ήρθανε και κάποιοι ιδιώτες γιατροί τις προηγούμενες ημέρες μετά την επίταξη με τους νοσηλευτές και τους άλλους εργαζόμενους. Τι γίνεται? Κοιτάξτε, η κατάσταση με το προσωπικό είναι πάρα πολύ ζόρικη. Και είναι πάρα πολύ ζόρικη γιατί, ας πούμε, δεν έχω σημερινά στοιχεία. Την προηγούμενη εβδομάδα, την μια μέρα, είχαμε 86 νοσούντες εργαζόμενους. Την επόμενη μέρα είχαμε 64 νοσούντες εργαζόμενους. Αν σκεφτείτε και τους συναδέλφους που βρίσκονται ακόμα σε αναστολή και είναι 120 και δεν καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο παραμένουν με τις συνθήκες που έχει διαμορφώσει τώρα η Όμικρον, εκ των πραγμάτων τα προγράμματα είναι πάρα πολύ δύσκολα να βγουν. Συν το γεγονός των παιδιών που αρρωσταίνουν, αυτά τα 8.000 κρούσματα που είχαμε χθες, ας πούμε, σε παιδιά, αντιστοιχούν και σε παιδιά εργαζομένων του δικού μας νοσοκομείου και θα πρέπει να είναι κοντά τους. Δηλαδή η κατάσταση με το προσωπικό, ιδιαίτερα το νοσηλευτικό, είναι δραματική. Υπάρχουν εισαγωγές παιδιών στο νοσοκομείο? Όχι εισαγωγές. Παιδιά εργαζομένων.